φοβάσαι στο σχολείο? Φοβάμαι γιατί υπάρχει μόνο η δικιά μου ατομική ευθύνη και δεν υπάρχει ένα παραπάνω μέτρο για την υγεία μου και για την υγεία των δικών μου ανθρώπων έπειτα και των συμμαθητών μου, το οποίο έχει δώσει το Υπουργείο. Άνοιξαν ακριβώς έτσι όπως και έκλεισαν, με κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας κατά το κορονοϊού. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι γιατί υπάρχουν 3 χρόνια τώρα που έχει γίνει μια προετοιμασία, αλλά όχι απλά δεν έχει γίνει αποτέλεσμα από την προετοιμασία, δεν έχει αρχίσει καν η προετοιμασία. Η Τράπεζα Θεμάτων συνεχίζει να ισχύει και φέτος εγώ με Δευτέρα Λυκείου θα τη δώσω κανονικότατα μαζί με τα παιδιά της πρώτης Λυκείου. Υπάρχουν χώροι στα σχολεία οι οποίοι μπορεί να χρησιμοποιηθούν ώστε να ανοίξουν τα τμήματα και να είμαστε λιγότεροι, αλλά το Υπουργείο δεν παίρνει αυτή την απόφαση. Δεν θα περάσει! Μας έριξαν πάλι το παλάκι της ατομικής ευθύνης. Τις αποφάσεις δεν τις παίρνουν οι ίδιοι, ούτε το 50% συνένα, ούτε τίποτα. Για τα μέτρα προστασίας για τα 27 τμήματα δεν φταίνε εκείνοι, αλλά φταίνε τα νοσοκομεία και οι γιατροί και ό,τι εκείνοι τους συμβουλεύουν να κάνουν και οι νόμοι που πρέπει να έρχονται πρώτα από εκείνους. Μας είπανε έπειτα για την Τράπεζα Θεμάτων, για την ΕΒΕ και για όλα τα κενά των καθηγητών, όπου είναι τα αιτήματα που βάζουμε κάθε φορά εδώ και πολλά χρόνια και δεν έχουν ακόμα καλυφθεί, ότι ίσα ίσα μας καλύπτουν και μας βοηθάει η Τράπεζα Θεμάτων και η ΕΒΕ και ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχουμε κάποια αντίρρηση απέναντι αυτού. Είναι γενιά, έχει δανεικό!